Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Ονομάζομαι Χάιδας Άγγελος. Είμαι frontend developer. Αν ήσασταν στις προηγούμενες παρουσιάσεις μου, έγραφα senior frontend developer. Αλλά τους τελευταίους δύο μήνες δούλεψα για πρώτη φορά με ένα πολύ μεγάλο project σε React και Redux, που μόλις το τελείωσα έβγαλα το senior και τώρα frontend developer, γιατί λίγο έτσι το imposter syndrome πόνεσε. Και σήμερα θα σας μιλήσω για τους 4 μήνες που έφαγα τη ζωή μου από το Γενάρη του 2017 μέχρι το Μάρτιο 2017, όπου ασχολήθηκα για πρώτη φορά με το να κάνω σοβαρό A-B testing. Και στα πολύ γρήγορα, έχουμε κάποιον στην αίθουσα ο οποίος actively αυτή τη στιγμή κάνει A-B test ή multivariance testing τα user interfaces τα οποία βγάζει και έξω? Ωραία, χαμός. Λοιπόν, okay, θα είναι μια περιπέτεια για σας. Είναι λίγο περίεργο. Τι είναι το A-B testing καταρχήν? Σε πολύ απλοϊκό τρόπο, για να το εξηγήσουμε, έχουμε, ουσιαστικά τι κάνουμε, συγκρίνουμε 2 διαφορετικά versions της ίδιας σελίδας, τα οποία έχουν μια μικρή διαφορά. Μπορεί να είναι μικρή, μπορεί να είναι μεγάλη, μπορεί να είναι τελείως διαφορετικά. Το version α και το version β. Έχουμε ένα δείγμα χρηστών, users, sessions, οτιδήποτε και είναι αυτό, που θα μπουν να χρησιμοποιήσουν αυτή τη σελίδα. Και μετά ελέγχουμε και βλέπουμε ποια από τα 2 versions δούλεψε καλύτερα. Για παράδειγμα, μπορεί να έχουμε μία απλή φόρμα που έχει ένα κουμπάκι. Έχουμε ένα κουμπί κάπου στο interface το οποίο να λέει, ξέρω εγώ, buy now, οτιδήποτε. Και αυτό να είναι στο ένα version να είναι κόκκινο, στο άλλο version να είναι πράσινο. Ποιο από τα 2 δουλεύει καλύτερα? Θα μπω σε περισσότερο detail, αλλά η ουσία είναι ότι ουσιαστικά τεστάρουμε 2 ή περισσότερα variants. Αλλά για να σας δώσω λιγάκι να καταλάβετε, θα ξεκινήσω με μια ιστορία. Στην σελίδα στην οποία δουλεύω, στην εταιρεία στην οποία δουλεύω, έχουμε μια μηχανή αναζήτησης για δουλειές που λέγεται Ατζούνα. Και από το inception, με το ξεκινήσαμε, το πρώτο, το version 0 που βγήκε εκεί έξω, στα αποτελέσματα αναζήτησης, πάνω-πάνω είχαμε μια απλή φόρμα. Okay. Δεν φαίνεται πολύ καλά εδώ πέρα. Η φόρμα έχει 3 πράγματα. Έχει ένα label, το οποίο λέει βάλε μας το email σου. Από κάτω έχει ένα text field με ένα placeholder και δίπλα έχει ένα κουμπάκι που λέει create alert. Και η ιδέα είναι ξεκάθαρη. Ψάχνεις για δουλειές, παράδειγμα JavaScript jobs in London, ας πούμε, και η ιδέα είναι να βάλεις το email σου, να πατήσεις submit, εμείς παίρνουμε το email σου και σου στέλνουμε κάθε μέρα τις καινούργιες δουλειές χωρίς να χρειάζεται να έρχεσαι στο site μας. Για μας, αυτό είναι ένα conversion. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτή τη λέξη αρκετές φορές σήμερα σε αυτή την παρουσίαση. Το conversion τι είναι? Είναι ουσιαστικά ότι να έχεις πετύχει ο χρήστης της σελίδας, του web app σου, της εφαρμογής σου, της πλατφόρμας σου, να κάνει κάτι το οποίο για σένα θεωρείται στόχος, ο οποίος είτε θα σου βγάλει λεφτά είτε όχι. Στη δικιά μου περίπτωση, αυτή η φόρμα, περάσανε 6 χρόνια και φτάσαμε αυτή τη στιγμή να έχουμε περίπου, δεν μπορώ να σας πω ακριβώς πόσο, αλλά μπορώ να σας πω ότι έχουμε πάνω από 1 εκατομμύριο unique χρήστες το μήνα. Το 1/1000 να πιάσουμε από αυτούς είναι 1000 άτομα, που δεν πιάνουμε το 1/1000, πιάνουμε παραπάνω. Σε αυτά τα 1000 άτομα, το συγκεκριμένο conversion, δηλαδή αν αυτοί οι 1000 πάνε και βάλουν το emailάκι τους και πατήσουν submit, εμείς εμέσως, με μια διαδικασία η οποία είναι αρκετά μπλεγμένη, κάποια στιγμή θα βγάλουμε κάποια λεφτά, τα οποία θα μπουν στους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας, που θα πληρώσουν το μισθό μας και όλα καλά, όλα ωραία. Πας να πειράξεις ένα user interface element τόσο απλό όσο είναι αυτή η φόρμα, ξέροντας ότι άμα δεν πετύχεις το ίδιο conversion, ουσιαστικά θα χάσεις λεφτά? Κάποια στιγμή μου ανακοινώθηκε στην εταιρεία ότι θα είχα ένα καινούριο συνάδελφο, τον Bob. Ο Bob είχε τον τίτλο του Growth Hacker. Δεν ξέρω αν έχετε... Εμένα μόλις μου είπε κάποιος, μόλις άκουσα τη λέξη Growth Hacker, στο μυαλό μου ήρθε ένα τέτοιο τυπάκι,
Παρεπτόντως, εδώ βάζω μια παρένθεση. Αν πας στο Google και ψάξεις ο βασιλιάς των hipsters, βγαίνει ο συγκεκριμένος νεαρός, το κυκλοφορεί κάπου στη Στοκχόλμη. Εγώ περίμενα έναν τέτοιο τύπο, ο οποίος θα έρθει ο Bob με τις ιδέες του και το ένα του και το άλλο και θα κάνει disrupt τα πάντα και θα μας... Ήμουν πολύ προκατηλημένος και κακός, διότι ο Bob ναι μεν ήρθε, είχε πολλές ιδέες και για το πώς και το task, αυτό το πράγμα που έπρεπε να κάνει ήταν να προσπαθήσει να ανεβάσει το conversion rate της συγκεκριμένης φόρμας. Ήταν η πρώτη του δουλειά. Ήτανε στο 1 της χιλίης, έπρεπε να το πάει στο 5 της χιλίης. Και βέβαια εγώ, σαν παλιός, έλεγα τώρα φίλε, αφού το έχω, αφού κατέχω το brand της σελίδας, εγώ το έχω στήσει τα τελευταία 5 χρόνια, έχω διαβάσει τόσα πράγματα για UX, κάτσα να δοκιμάσω και εγώ τη δικιά μου ιδέα. Και η δικιά μου ιδέα ποια ήταν, λέω, κοίταξε, θα πάρω εγώ τη φόρμα και δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχετε κλείσει ποτέ δωμάτια από το booking.com. Αν σας λέει κάτι, καμιά φορά τα κλείνεις δωμάτια από το booking.com, εκεί που χαζεύεις, κάτω δεξιά βγαίνει ένα notification που σου λέει άλλα 4 άτομα βλέπουν το δωμάτιο που βλέπει. Και αγχώνεσαι, είσαι σε φάση, oh my god, ξέρω εγώ να το κλείσω τώρα, ας πούμε, για να μην μου φύγει. Ήθελα να πάρω αυτή τη σχολή σκέψης, δηλαδή ότι να... Συγγνώμη, το call to action να σε κάνει να θέλεις να είναι unobtrusive, δηλαδή να μην είναι κατευθείαν στο πρόσωπό σου, κατευθείαν με το που βλέπεις τα αποτελέσματα αναζήτησης πάνω εκεί, αλλά να εμφανίζεται σαν κάτω δεξιά, σαν ένα μικρό notification. Και το δούλεπε, το κάτσα, το σκέφτηκα, έβαλα για το κειμενάκι που λέει «You can cancel anytime, we won't send you spam or sell your email address» για να καθησυχάσω το χρήστη ότι και καλά δεν θα το παρακάνουμε, δώσα μας το email σου. Και μετά άρχισα και τις υπερβολές, δηλαδή το εμφάνιζα αυτό, αν ο χρήστης έκανε λίγο scroll στη σελίδα ή αν έβλεπα ότι το mouse πήγαινε και έμπαινε μέσα σε ένα link target, θεωρούσα ότι και καλά σημαίνει ότι το συγκεκριμένο search που έχει κάνει τον ενδιέφερε, άρα ας το δείξω. Και οι Αμερικάνοι έχουν μια ωραία έκφραση που λέγεται «to eat the humble pie», να φας την ταπεινή πίτα. Και η υπερπαραγωγή μου απέτυχε παταγωδός με 20% απόσταση από οτιδήποτε άλλο είχε κάνει ο καλός μου συνάδελφος, ο Bob. Οπότε το... Αν έχετε κάποιον Bob στην εταιρεία σας, ακούτε τον τι λέει καμιά φορά. Όταν έτσι ξεπέρασα λιγάκι την προκατάληψή μου και κάθισα να μιλήσω μαζί του και να πω ότι ξέρεις κάτι, είχες απόλυτο δίκιο, για ποιο λόγο έπεσα εγώ τόσο έξω. Και μου εξήγησε ότι το όσο καλός και να είσαι στο UX, δεν σημαίνει ότι μπορείς να ξέρεις τι θα κάνουν οι χρήστες σου. Μου είπε να προσέχω πάρα πολύ το confirmation bias, και ιδίως όταν έχεις δουλέψει σε μια ιστοσελίδα για πολλά χρόνια, έχεις το ίδιο UI, το ίδιο interface, κάποια πράγματα, λίγο πολύ, θεωρείς δεδομένα ότι έτσι πρέπει να γίνονται. Αυτό πρέπει να το κάνεις challenge σχεδόν καθημερινά, ιδίως όταν κάνεις design ένα καινούριο κομμάτι. Να βγεις από το comfort zone σου, δηλαδή δοκίμασε κάτι το τρελό, δοκίμασε κάτι το περίεργο. Σε ένα meeting που έγινε μερικές εβδομάδες μετά από αυτό το τεστ, μπήκανε μέσα για 2 ώρες. Head of marketing, head of product και ένας από τους country managers για να μιλήσουν για μία σελίδα και βγήκανε μετά από 2 ώρες και ένα κουμπάκι που ήταν πράσινο το κάναμε κοραλί. 2 ώρες meeting με σχεδιά. Το conversion rate ανέβηκε 3% βέβαια, αλλά ουσιαστικά όλο αυτό το οποίο θέλω να πάρετε από αυτή την ιστορία της αποτυχίας είναι ότι αν μπορείς να κάνεις τα assumptions σου, τις υποθέσεις που κάνεις για το UI σου, αν μπορείς να τις τεστάρεις, και να τις τεστάρεις με έναν εύκολο τρόπο, και μόλις σου έρθουν τα αποτελέσματα από το τεστ να τα πάρεις, να εξελίξεις λιγάκι αυτά που δουλεύουν και να τα ξανατεστάρεις, ουσιαστικά μπορείς να βελτιστοποιήσεις τα conversions τα οποία έχεις, τα οποία θέλεις να πετύχεις στην πλατφόρμα σου, χωρίς να ρισκάρεις τυχόν έσοδα ή ξέρω εγώ, να χάσεις χρήστες από αυτό το οποίο έχουν συνηθίσει. Και σε έναν ιδανικό κόσμο, όταν μιλάμε για A-B testing, όταν μιλάμε για testing γενικότερα, το ιδανικό σενάριο ποιο είναι? Το ιδανικό σενάριο είναι να έχεις το δείγμα σου, δηλαδή οι χρήστες της σελίδας σου, να ξέρεις ακριβώς ποιο είναι. Να σου είναι όλοι logged in,
να έχεις από πίσω email, username, password, τα πάντα, να ξέρει όλα. Το backend σου να έχει τη δυνατότητα on the fly, real time, για τον κάθε χρήστη που επισκέπτεται, να τον κάνει, να τον τοποθετήσει στο αντίστοιχο test, στο αντίστοιχο variant, και να του δείξει το UI το οποίο είναι, και το backend επίσης να έχει και κάπου ένα data store, μία βάση, ένα οτιδήποτε, να μαζέψει όλη αυτή την πληροφορία για να μπορέσει μετά να τη δώσει σε κάποιον να την επεξεργαστεί για να πει ότι ξέρει κάτι, ναι, οκ, okay, αυτό δούλεψε, αυτό δεν δούλεψε. Στην πραγματικότητα τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα. Πρώτον, δεν έχεις ιδέα ποιοι είναι οι χρήστες σου. Κακά τα ψέματα, τις περισσότερες φορές, εκτός αν έχεις κάποιο app, ας πούμε, που απαιτείς ο άλλος να είναι logged in, τις περισσότερες φορές και ιδίως στις σελίδες που θέλεις να ανεβάσεις τα conversion σου, μπορεί να είναι μία landing page, μπορεί να είναι μία σελίδα η οποία να προσπαθεί να κάνει upsell κάτι. Εκεί δεν ξέρεις ποιος επισκέπτεται. Δηλαδή, εσύ το μόνο που βλέπεις είναι ένα session. Δεν έχει στοιχεία για το χρήστη. Άντε, μπορεί να ξέρεις αν ήρθε από κάποιο targeted campaign, από AdWords ή από κάτι τέτοιο. Αλλά συνήθως δεν έχει στοιχεία. Το backend σου, απ' την άλλη, για να μπορέσει να δουλέψει καλά η σελίδα σου, και ιδίως όταν μιλάμε για σελίδες και για εφαρμογές οι οποίες έχουν δεκάδες χιλιάδες και εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες, το backend δεν είναι. Για να είναι scalable, για να είναι available, έχεις ολόκληρα layers από caching μέσα, έχεις χίλια δύο πράγματα που το τελευταίο πράγμα που θα μπορέσει να κάνει είναι η χαρακτηριστική ιστορία που λέω είναι, φανταστείτε να πας σε έναν CTO, ας πούμε, ή στον lead architect που έχει στήσει ένα τέτοιο πράγμα και να του πεις, ξέρεις κάτι, έχεις κάνει φανταστική δουλειά με το caching, αλλά θα ήθελα να το κατεβάσεις, γιατί θα ήθελα αυτό το κουμπάκι εδώ πέρα, από πράσινο, να το κάνουμε κόκκινο, άμα γίνεται. Μπορείτε να φανταστείτε ότι η απάντηση η οποία θα λάβεις δεν θα είναι και πάρα πολύ ευγενική. Και τέλος, είναι και δύσκολο να στήσεις το κατάλληλο data store, έτσι ώστε να μπορέσεις να εκμεταλλευτείς τα δεδομένα σου. Δηλαδή, άντε παίζε, παιδί μου, ότι είναι έτσι structured η εφαρμογή σου που μπορείς να τα κάνεις τα πρώτα δύο. Για να μαζέψεις την πληροφορία του αν το store σου έχει, αν το test σου έχει δουλέψει ή όχι, και ιδίως, επαναλαμβάνω, όταν έχεις χιλιάδες ή δεκάδες χιλιάδες χρήστες, πάλι έχεις θέμα. Γιατί πρέπει να πιάσεις κάποιον developer και να του πεις, να σου πω κάτι, να στήσουμε μια MongoDB, ένα Elastic, μια βάση, μια MySQL, μια Postgres, και ξέρεις κάτι, θα στη χτυπάω 3-4 χιλιάδες φορές την ώρα για να σώνω τα αποτελέσματα του τεστ μου. Συνήθως αυτό κοστίζει. Κοστίζει σε εργατοώρα, κοστίζει σε hosting costs, κοστίζει σε πολλά πράγματα. Και όταν γίνεται αυτή η κουβέντα στα meeting rooms, πάντοτε υπάρχει κάποιο άτομο από το business, ο οποίος πετάγεται και λέει, κάτσε ρε φίλε, δεν έχει φτιαχτεί κανένα service, ας πούμε, που να μας το παρέχει όλο έτοιμο αυτό. Γιατί να κάτσουμε να ασχοληθούμε εμείς. Η απάντηση είναι ναι. Και υπάρχουν services, υπάρχουν τρεις πλατφόρμες. Βασικά, εγώ έχω δουλέψει με τις πρώτες δύο, το Visual Website Optimizer και το Optimizely, που πραγματικά έχουν κάνει εντυπωσιακή δουλειά πάνω σε αυτό. Το Visual Website Optimizer πραγματικά είναι η χαρά του marketeer. Του το δίνεις. Μπορεί με drag and drop να ζωγραφίσει κουτάκια και καινούρια models και dialogues και τέτοια. Και αυτό το πράγμα κάνει export ένα script, το οποίο το πετάς στη σελίδα σου, και κάτω από συγκεκριμένα conditions, τα οποία τα έχει ορίσει μέσα από εδώ πέρα, μπορεί να ενεργοποιήσει το οποιοδήποτε upsell κομμάτι ή οποιοδήποτε σενάριο θέλει να τρέξει. Το πρόβλημα είναι τα λεφτά. Διότι όταν έχεις 100, 200, 300 χρήστες, εντάξει, όταν στις 10.000 ή όταν θες να τρέξεις το τεστ σε 100.000, τα quotes, οι τιμές που σου δίνουν αυτές οι εταιρείες είναι λίγο εξωπραγματικές. Εμείς δηλαδή που ζητήσαμε να τεστάρουμε σε ένα μήνα, θέλαμε να τεστάρουμε σε 100.000 unique επισκέπτες. Μας ήρθε πίσω ένα πενταψήφιο, το οποίο δεν ήταν και χαμηλό πενταψήφιο, ήταν ψηλό πενταψήφιο. Δηλαδή μπορείς να προσλάβεις έναν senior developer να δουλεύει έναν ολόκληρο χρόνο από τη ζωή του, με ΙΚΑ, με ταμείο, με τα πάντα, για να σου κάνει testing. Οπότε δεν άξιζε. Ένα πράγμα που πρέπει να πούμε πρωτού προχωρήσω εδώ πέρα είναι ότι υπάρχει ένα offering, η Google έχει βγάλει το Optimize. Όταν εγώ έκανα τη δουλειά με το A-B testing τον Γενάρη του 2017, ακόμα ήταν σε closed beta. Είχα invitation, αλλά δεν έκανε τα πάντα τα οποία ήθελα να κάνει. Το έχουν προχωρήσει πάρα πολύ, και αυτή τη στιγμή, αν θέλετε να πειραματιστείτε με A-B testing τη σήμερα ημέρα,
ξεκινήστε από το Optimize και περάστε στη δικιά μου λύση σε περίπτωση που θέλετε να τεστάρετε κάτι το οποίο είναι πραγματικά δυναμικό. Το μόνο, αυτή τη στιγμή το μόνο μειονέκτημα που έχει το Google Optimize είναι ότι ο τρόπος που τεστάρει απαιτεί το πράγμα που θα τεστάρεις να είναι κάποια ξεχωριστή σελίδα. Δηλαδή να είναι, για παράδειγμα, να έχεις ένα, να έχεις ένα shopping cart, τη σελίδα που βάζεις το καλάθι σου, ας πούμε, και να έχεις τρία διαφορετικά versions, τα οποία πρέπει να έχουν και διαφορετικά URLs, για να μπορείς να το κολλήσεις με το Google Optimize και να μετρήσεις conversions και ούτω καθεξής. Εγώ ήθελα κάτι ακόμα πιο δυνατό. Εγώ ήθελα να μπορέσω να κάνω αυτή τη δουλειά σε μια σελίδα αποτελεσμάτων, η οποία δεν θα άλλαζε το URL ή κάτι άλλο ανάλογα με το χρήστη. Για όλους τους χρήστες θα ήταν το ίδιο. Οπότε, πού οδηγούμαστε? Να το φτιάξουμε εμείς μόνοι μας. Και ο πρώτος μήνας από τους τέσσερις που έχασα, ή τουλάχιστον οι πρώτες δύο εβδομάδες, αναλώθηκα στο να κάνω το feasibility study, να πω γίνεται, το έχουμε, μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Και εδώ σας βάζω και τουλάχιστον τα πρώτα τέσσερα bullet points εδώ πέρα ήταν τα constraints, οι περιορισμοί που είχα. Δηλαδή, ήθελα να έχω όσο λιγότερο γίνεται να πειράξω το stack μας. Δηλαδή, θα έπρεπε να βρω μια λύση η οποία και να μην μιλούσα καθόλου με τους backend developers, θα ήταν χαρούμενοι. Οπότε, δεν έπρεπε να κάνω καθόλου disrupt και δεν ήθελα να κάνω introduce κανένα καινούριο tech stack. Οπότε, λέω, OK, θα το περάσουμε όλο στο client. Μπορούμε να το κάνουμε σε JavaScript. Μπορούμε να τεστάρουμε τα πάντα σε JavaScript. Πού θα σώσουμε τα αποτελέσματα? Θα χρησιμοποιήσουμε τα Google Analytics. Χωρίς να σπάσουμε... Αυτό το νούμερο 3, εντάξει, δεν, ιδίως αν το site σας είναι γραμμένο, είναι κάποιο single page app, είναι γραμμένο σε React ή κάτι τέτοιο, μπορεί το νούμερο 3 να μην το έχετε σαν consideration. Εμένα με επηρέαζε πάρα πολύ, γιατί η εφαρμογή μας είναι distributed σε διάφορα κουτιά, το caching πρέπει να είναι ενεργοποιημένο, οπότε έπρεπε πάλι να φροντίσω γι' αυτό. Και η απάντηση στο νούμερο 1, το να τα κάνω όλα με την JavaScript, δηλαδή να περάσω όλη τη λογική στο client, μου έλυνε και το νούμερο 3. Το νούμερο 4 ήταν σημαντικό. Έπρεπε να βρω ένα εργαλείο το οποίο οι stakeholders, δηλαδή τα άτομα τα οποία θα τρέχανε τα reports μετά, γιατί άντε εγώ να σου φτιάξω τα τεστάκια και να βγουν τα αποτελέσματα. Μετά θα τα πάρει κάποιος marketeer, growth hacker, SEO expert, οτιδήποτε, και θα πρέπει να βγάλει τα σενάρια του και να πει αυτό δούλεψε, αυτό δεν δούλεψε, πάμε με αυτό. Δεν ήθελα να την κάνω εγώ αυτή τη δουλειά, να κάθομαι να γράφω reports ατελείωτα ή να κάνω extract δεδομένα από κάποια βάση. Οπότε, το 4 ήταν αυτό που ουσιαστικά με οδήγησε και με κλείδωσε να μείνω στα analytics. Διότι λίγο πολύ, αν έχεις ασχοληθεί με οποιασδήποτε μορφής διαφήμιση στο ίντερνετ την τελευταία δεκαετία, ένα μικρό exposure στα analytics θα το έχεις. Κάποια στιγμή θα τα έχεις αγγίξει λίγο. Ιδίως αν το job title σου, αν η περιγραφή της δουλειάς σου έχει τη λέξη μέσα marketing ή advertising ή... Οπότε, ας δούμε λίγο κώδικα. Άρχισα να γράφω ES6, Δημήτρη, από την πλευρά. Λοιπόν, δεν είναι κάτι το εντυπωσιακό και δεν είναι και δύσκολος κώδικας, είναι εύκολος κώδικας. Απλά θέλω να σας μιλήσω για τα steps. Το πρώτο πράγμα το οποίο έκανα είναι ότι, για να λύσω το είναι ότι δεν ήξερα το άτομο το οποίο θα έρθει στη σελίδα μου, τι είναι, από πού έρχεται, ποιος είναι, είναι bot, είναι άνθρωπος, έχει ξαναέρθει, τι κάνει. Δεν μπορούσα να βασιστώ στο γεγονός ότι θα είναι logged in ή logged out χρήστης. Οπότε έπρεπε μόνος μου κάπως να βρω έναν τρόπο να φτιάξω ένα πολύ απλό session. Δηλαδή να σώσω την πληροφορία του ποιος είναι αυτός ο χρήστης. Φέρω ένα library που μπορώ να δουλεύω με cookies και το μόνο πράγμα το οποίο κάνω είναι, λέω, αν ένα συγκεκριμένο cookie, το A-B testing session, έχει γίνει set, μάλλον αν δεν έχει γίνει set, τι αποθηκεύω μέσα του, ένα timestamp. Στην JavaScript, όταν καλείς το date.now, σου επιστρέφει ένα timestamp, ένα νούμερο που είναι σε millisecond, που είναι ο χρόνος που έχει γίνει elapse από το πρώτο τέτοιο, 1970, πότε είναι. Αυτό είναι το εργαλειάκι το οποίο πρέπει να αποθηκεύσουμε, το οποίο θα μας βοηθήσει μετά να
κάνουμε και assign, να πούμε στο ο κάθε χρήστης σε ποιο κουβά, σε ποιο testing variant θα μπει. Οπότε, παίρνω το timestamp, το σώνω σε ένα cookie που λέγεται A-B testing session και εδώ απλά το κάνω console log. Άμα ο χρήστης ξαναφορτώσει τη σελίδα του, κλείσει το tab, το ξαναεπισκεφτεί οτιδήποτε, άμα το cookie υπάρχει ακόμα, τότε το χρησιμοποιώ αυτό, το διαβάζω από το cookie και λέω ότι έχω ένα υπάρχον timestamp. Δεν κάνει κάτι άλλο έξυπνο. Αυτή είναι η αρχή του κώδικα. Οπότε, με αυτό τι έχω πετύχει, οποιοδήποτε από ένα browser επισκεφτεί τη σελίδα μου, την πρώτη φορά που επισκέπτεται, του κάνω plant ένα cookie και του βάζω ένα νουμεράκι μέσα. Σε όλες τις υπόλοιπες φορές που ξαναέρχεται, όσο αυτό το cookie είναι ζωντανό και υπάρχει, είναι ζωντανό, όταν αυτό το cookie έρθει τέλος πάντων με τους, με τους response headers, με τους request headers, τέλος πάντων, θα φανεί αυτό το νούμερο. Επόμενο βήμα. Αποφασίζω στο συγκεκριμένο τεστ που θα τρέξω πόσες μεταβλητές. Στο παράδειγμα που δίνω εδώ, έχω δύο μεταβλητές. Έχω δηλαδή, ας πούμε, για ένα UI για παράδειγμα, θα είχα το βασικό τρόπο, το default state και μία παραλλαγή. Οπότε τα variants μου είναι δύο. Variants είναι οι παραλλαγές που τρέχουμε στο κάθε τεστ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση εγώ χωρίσει δύο. Το πρώτο, το default, το λέμε control, είναι αυτό το οποίο ελέγχει τα αποτελέσματά σου. Το δεύτερο το ονομάζουμε variant 1. Και εδώ πέρα γίνεται όλη η δουλειά. Αυτός ο κώδικας τι κάνει, αυτός ο κώδικας όταν ο χρήστης ξαναέρχεται ή όταν έρχεται για πρώτη φορά ή όταν ξαναεπιστρέφεις στο site σου, πρέπει εσύ να έχεις πει ότι για αυτό τον χρήστη, για αυτό το session, θέλω να του δείχνεις αυτό το variant. Το variant 0, 1, 2, 3, 4, όποιον άλλο. Άμα πάρεις ένα νούμερο, οποιοδήποτε νούμερο, ό,τι νούμερο και να είναι εδώ πέρα, αυτό εδώ το νούμερο είναι ένα timestamp, είναι κάτι τεράστιο, και χρησιμοποιήσεις το modulo operand. Και ουσιαστικά αυτό τι κάνει, διαίρεση και σου επιστρέφει το υπόλοιπο. Το νούμερο που έχει στα variants, το αποτέλεσμα θα είναι 0 ή 1. Αν τα variants ήταν 3, το αποτέλεσμα θα ήταν 0, 1 ή 2. Αν τα variants ήταν 10, το αποτέλεσμα θα ήταν 0, 1, 2, 3, 4, μέχρι το 9. Οπότε αμέσως, μαθηματικά, αν έχουμε κάποιο μαθηματικό, νομίζω έχουμε κάποιο μαθηματικό, μπορεί να μας το εξηγήσει μετά πώς ακριβώς δουλεύει, αλλά αν ουσιαστικά διαιρέσεις οποιοδήποτε νούμερο με ένα δεν θα το εξηγήσω καλά και θα το σκοτώσω, ας το αφήσουμε. Για τη μαθηματική εξήγηση θα βρω να σας καλύψω. Αλλά ουσιαστικά το μόνο που χρειάζεται να πούμε εδώ είναι ότι το modulo operator θα μας γυρίσει πίσω το νουμεράκι το οποίο θέλουμε. Να πούμε, πρωτού προχωρήσω λιγάκι, να πούμε ότι στον πολύ απλοϊκό κώδικα που βλέπετε μπορείτε ό,τι έξτρα λογική έχετε να αρχίσετε και να τον κολλήσετε εδώ πάνω. Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορεί εδώ πέρα μπορεί εγώ να έχω 1.000.000 χρήστες, να έχω 100.000 χρήστες και να μην είμαι confident, να μην είμαι άνετος να τεστάρω μια συγκεκριμένη αλλαγή και στους 100.000. Μπορεί να θέλω να επιλέξω μόνο 5.000 για το default και 5.000 για την αλλαγή 1 και οι υπόλοιποι 90.000 να βλέπουν το κανονικό experience. Πολύ εύκολα, εδώ πέρα το number of variants μπορείς να το κάνεις 10 και άμα το selected variant είναι 0 ή 1, που είναι ουσιαστικά το 0 ή 1 στα 10 είναι το 20%. Ναι. Και γι' αυτό το 20% είναι να το κάνεις 20. Και άμα είναι 20 στο 0 ή 1, ουσιαστικά σου δίνει τη δυνατότητα να τεστάρεις μόνο στο 10% όλων των επισκέψεών σου. Μέχρι εδώ, αυτό το οποίο έχουμε πετύχει είναι ότι σε ένα οποιοδήποτε session ξέρουμε αυτός ο οποίος έχει επισκεφτεί, του έχουμε κολλήσει ένα νούμερο. Δεν έχουμε κάνει τίποτα άλλο. Όλα αυτά έχουν γίνει έτσι ώστε να του δώσουμε ένα νούμερο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση 0 ή 1.
Και το αμέσως επόμενο βήμα είναι να κατοχυρώσουμε αυτό το νούμερο κάπου, έτσι ώστε να ξέρουμε ότι αυτός ο χρήστης είναι σε αυτό το variant. Τώρα εδώ πέρα, δεν ξέρω πώς έχετε δουλέψει με τα analytics. Τα analytics έχουν δύο libraries αυτή τη στιγμή. Υπάρχει το παλιό, το ga.js, και υπάρχουν τα καινούργια universal analytics που έχουν λίγο διαφορετικό syntax. Σας έχω και τα δύο παραδείγματα. Αυτό το οποίο κάνεις, εν συντομία, είναι ότι έχοντας αυτό το νουμεράκι, το ουσιαστικά selected variant, το οποίο είπαμε, θα είναι στο παράδειγμα που βλέπουμε εδώ, θα είναι 0 ή 1. Το επόμενο πράγμα το οποίο κάνεις είναι χρησιμοποιείς τα Google Analytics, σου δίνουν τη δυνατότητα να ορίσεις ένα custom variable. Στα Universal Analytics το λένε dimension, το λένε διάσταση. Μπορείς δηλαδή να ενημερώσεις, να στείλεις ένα συγκεκριμένο, να κάνεις ένα συγκεκριμένο κάλεσμα και μετά να στείλεις ένα event, το οποίο ουσιαστικά θα πει στα Analytics ότι ξέρεις κάτι, για αυτόν τον χρήστη θέλω να του κολλήσεις το ταμπελάκι control ή variant 1, 0 ή 1. Οπότε αυτός ο κώδικας δεν κάνει τίποτα άλλο παρά αυτό. Ουσιαστικά ετοιμάζει ένα custom variable, το οποίο του δίνουμε και κάποιο όνομα και κάποιο label τέλος πάντων, και ουσιαστικά στέλνουμε ένα custom event στα analytics και λέμε, ξέρεις κάτι, κάνε register σε αυτό το session, αυτόν εδώ το χρήστη, κόλλα του την ταμπέλα, control ή variant 1. Για τα Universal Analytics είναι λίγο πιο εύκολο. Βέβαια, είναι λίγο μπερδεμένο, διότι στα Universal Analytics πρέπει να μπεις μέσα στο dashboard και να ορίσεις τι είναι αυτό το dimension 0. Τα Universal Analytics είναι λίγο διαφορετικά, διότι όταν ξεκινάς να ορίσεις αυτές τις custom διαστάσεις, αντί να τις στείλεις προγραμματιστικά και να πεις ότι θέλω μια καινούργια custom διάσταση που μπαίνει στο πρώτο slot και είναι αυτό το όνομά της, ουσιαστικά μπαίνεις μέσα στο administration interface που σου δίνουν τα analytics και το ορίζεις από εκεί. Σταματάς τα πάντα, κάνεις release ό,τι έχεις γράψει, χωρίς να έχεις βάλει καθόλου κώδικα που να τεστάρει ποιο είναι το variant, να δείξει, ακόμα δεν έχουμε γράψει τίποτα που να δείχνει διαφορετικό UI. Το μόνο που έχουμε κάνει είναι ο χρήστης ο οποίος μας επισκέπτεται, του κολλάμε, αποφασίζουμε σε ποιον κουβά εντός εισαγωγικών θα τον βάλουμε και στέλνουμε αυτή την πληροφορία πίσω στα analytics. Το αφήνεις να τρέξει για καμιά μέρα. Εγώ, επειδή φοβήθηκα λίγο στην αρχή, από ό,τι βλέπετε το έχω τρέξει στο 0,05% του συνόλου. Εντάξει, αυτό δεν είναι μέρα, η αλήθεια είναι αυτό είναι μήνας, αλλά τέλος πάντων. Και αυτό το οποίο θέλεις να δεις μέσα στα analytics σου, εκεί πέρα που είναι τα custom variables, θέλεις να δεις ότι τα variants και τα controls λίγο πολύ έχουν πολύ κοντινά νούμερα το ένα με το άλλο. Διότι, όπως είπαμε, αυτό είναι το πρώτο κομμάτι του A-B testing, που είναι απλά χωρίζουμε όλους τους επισκέπτες μας σε κουβάδες, σε basket. Το συγκεκριμένο screenshot ήταν από το πρώτο μου test. Το πρώτο μου test είχε ένα control και είχε 1, 2, 3, 4, 5 μεταβλητές. Οπότε εγώ, επειδή ήταν 6 αυτό, ο κώδικας μου εμένα εδώ, ουσιαστικά το number of variants ήταν 6. Λοιπόν, την έχεις κάνει αυτή τη δουλειά, το έχεις αφήσει, το έχεις τεστάρει. Αν όλα έχουν πάει καλά, αυτά εδώ τα νούμερα πρέπει λίγο πολύ να είναι τα ίδια. Σημαίνει ότι το τυχαίο μοίρασμα που κάνουμε assign τον κάθε χρήστη σε ένα κουβά, έχει δουλέψει. Δοκίμασα και άλλα πράγματα. Δοκίμασα, αντί να χρησιμοποιήσω το timestamp, να χρησιμοποιήσω ένα random, ένα math.rand, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Δεν είμαι σίγουρος να σας πω γιατί, αλλά το timestamp δούλεψε καλύτερα από όλα. Σε ένα ιδανικό κόσμο, που έχεις πλήρη 100% έλεγχο των πάντων και θέλεις να τεστάρεις με ποσοστά λάθους όσο πιο κοντά στο 0% γίνεται, τότε αυτό το οποίο θα έπρεπε να κάνεις είναι, για κάθε χρήστη που μπαίνει, θα έπρεπε
να σημειώνει στο backend σου πού τον έχεις βάλει και μετά ο επόμενος χρήστης να πει αυτό, ο προηγούμενος μπήκε σε αυτό, αυτός θα μπει σε αυτό και ούτω καθεξής. Στην πράξη, ιδίως όταν έχεις ένα site που μπορεί να έχει 300, 400, 500 ταυτόχρονα το λεπτό ή ακόμα και το δευτερόλεπτο στην ίδια σελίδα, δεν μπορείς να κάνεις κάτι τέτοιο. Οπότε πρέπει να βρεις έναν τρόπο που λίγο πολύ το assignment να γίνεται βάσει κάτι το οποίο δεν χρειάζεται να μιλήσεις με τον backend. Γι' αυτό το λόγο επέλεξα το timestamp. Επόμενο βήμα. Τι τεστάρεις λοιπόν? Μέχρι στιγμής όλα καλά. Αν πας στα analytics σου και επιλέξεις να δεις το report για τα custom variables, βλέπεις ότι ναι, έχουμε sessions και έχουμε χρήστες οι οποίοι πηγαίνουν στο καθένα στον κουβά του. Εγώ είχα κάποια στιγμή, στο user, δεν σας δείχνω user interface, σας δείχνω κώδικα εδώ πέρα. Κάποια στιγμή είχα ένα κουμπάκι που ήταν ένα buy now κουμπί για ένα συγκεκριμένο πράγμα σε μια συγκεκριμένη υποσελίδα. Είχα το control και είχα 5 variants. Ο JavaScript κώδικας εκείνης της σελίδας έλεγε ποιο είναι το selected variant, το 3. Ωραία, για το 3 το κουμπάκι θα το κάνω μπλε. Για το 4 θα το κρύψω και θα το κατεβάσω πιο κάτω. Για το 5 θα το κάνω τεράστιο και θα βάλω και ένα secondary button δίπλα. Και όταν ο χρήστης πατούσε αυτό το κουμπάκι, εγώ έστελνα ένα custom event πίσω στα Google Analytics. Προσοχή, αυτό το custom event δεν έχει σχέση με το testing. Αυτό το πράγμα ούτως ή άλλως το έστελνα. Όταν πατούσε το κουμπί, το έστελνα και πήγαινα στα analytics μου και έλεγα θέλω να δω το event που λέγεται conversion. Πόσοι χρήστες πατήσανε το user clicked by now? 5.000. Πολύ ωραία τα πάω. Τώρα δυσκολεύουμε λιγάκι και δεν θα μπούμε είναι λίγο έξω από το scope αυτής της παρουσίασης, αλλά το επόμενο βήμα το οποίο κάνεις είναι μπαίνεις μέσα και ετοιμάζεις ένα custom report. Και αυτό το οποίο λες είναι ότι ξέρεις κάτι, θέλω να δω άμα το τεστάκι το οποίο έτρεξα δουλεύει. Και για να μπορείς να μην πατάς 500.000 links κάθε φορά για να φτιάχνεις το report σου, φτιάχνεις ένα custom report και λες από όλη την πληροφορία που μαζεύει το analytics, αυτές εδώ αν θέλετε είναι κολόνες που θα εμφανιστούν στο τελευταίο table. Φέρε μου αυτή την πληροφορία, κάνε μου, αν ήταν σε SQL, θα λέγαμε κάνε μου group by custom variable, δηλαδή όταν μου δείξεις τα αποτελέσματα, θέλω να μου τα γκρουπάρεις με τα custom variable που σου έχω στείλει. Και δεν θέλω να μου δείξεις τα πάντα, θέλω να μου δείξεις μόνο αυτά τα custom events και συγκεκριμένα το event user clicked by now. Άμα τα έχεις κάνει όλα αυτά καλά, το αποτέλεσμα είναι ότι καταλήγεις σε ένα report το οποίο όσο τρέχουν τα τεστ σου, αλλάζουν αυτά τα νομεράκια και δυναμικά βλέπεις τι είναι αυτό το οποίο κάνει perform καλύτερα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το test 1 variant C είχε 183.529 clicks σε αυτό το κουμπάκι. Ενώ το test ένα variant E, το οποίο το είχα φτιάξει εγώ αυτό πάλι, δεν είναι καθόλου καλό στο testing, είχε 51.710 clicks. Λίγο πολύ, αυτό το οποίο, κόλλησα λιγάκι, περί αυτού πρόκειται. Η ουσία εδώ πέρα είναι ότι στο client, προτού χωρίς να πειράξεις καθόλου τον κώδικα σου από πίσω, τσεκάρεις να δεις αν έχει ξαναέρθει αυτός ο χρήστης ή αν είναι καινούριος. Παίρνεις την απόφαση σε ποιο κουβά θα τον βάλεις, δείχνεις το UI που πρέπει να δείξεις ανάλογα με τον κουβά που έχεις επιλέξει και ενημερώνεις πίσω τα analytics να πεις ότι ξέρεις κάτι, αυτός ο χρήστης μπήκε σε αυτό το κουβά. Υπάρχουν κάποια excuses τα οποία όσο όποιος ασχοληθεί με A-B testing θα τα αναφέρει κάποια στιγμή.
Το πρώτο είναι το this is all going to waste, δηλαδή θα κάτσω να γράψω κώδικα, θα γράψω ολόκληρα ξεχωριστά style sheets για user interface components, τα οποία αν δεν δουλέψει το τεστ θα το πετάξω. Και η απάντηση είναι ναι, θα γράψεις πάρα πολύ κώδικα, ο οποίος θα καταλήξει ούτε καν στο repo σου. Γιατί έτσι είναι. Γιατί τεστάρεις assumptions, γιατί πρέπει να δεις άμα μεγάλες ή μικρές αλλαγές, δηλαδή η αποτυχία είναι κομμάτι αυτής της διαδικασίας, γιατί μπορεί να σου μάθει πώς, τι πρέπει να εξελίξεις για να πετύχεις σε αυτό το οποίο θέλεις. Και πολλές φορές θα υπάρχει και λίγο άρνηση, ότι ξέρεις κάτι, πού να αλλάζουμε τώρα το structure έτσι όπως τρέχει, έχουμε το συγκεκριμένο build process μας τώρα, αλλά άμα έχεις μια παραδοσιακή σελίδα, το μόνο το οποίο έχεις να κάνεις για να τα κάνεις facilitate όλα αυτά που σας έδειξα είναι να μπορείς δυναμικά να βάλεις ένα απλό script. Αν μπορείς να το κάνεις αυτό, είσαι ok. Άμα έχεις ένα web app που είναι γραμμένο σε οτιδήποτε, είσαι βασιλιάς. Γιατί εκεί, ιδίως ας πούμε σε... Τώρα, δυστυχώς ή ευτυχώς θα πρέπει να το κάνω και σε ένα React app που έχουμε, εκεί μπορείς να κάνεις παπάδες. Από το να φτιάξεις higher order components που να πάρουν αυτή την απόφαση για σένα, από το να μπει στα life cycle methods του κάθε component και να κάνεις encapsulate το testing μέσα στο κάθε component σου. Όσοι έχετε δουλέψει με React, ας πούμε, μπορεί στο component did mount, ας πούμε, ή στο will mount. Will mount. Να πάρεις την απόφαση και να ορίσεις ένα τα variants στα οποία η render θα στο γυρίσει μετά. Οπότε γίνεται ένα self-contained, self-testing component. Όλα τα λεφτά. Αυτό είναι. Ελπίζω να μην σας κούρασα. Ελπίζω να μην σας θόλωσα.